Πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον έγκριτο νομικό, τον κύριο Νίκο Λαγαρία. Τι κάνετε, είστε καλά, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ, είμαι πολύ καλά κύριε Τσαρτίδη, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Έχετε κάποιες μικρές περιπέτειες. Είμαστε συνηθισμένοι βέβαια. Έλεγα και πριν. Εντάξει, όλα αυτά τα χρόνια, με πάρα πολλά χρόνια στο ρεπορτάζ, έχω συνομιλήσει ούκο λίγες φορές με νομικούς. Αφού να φανταστείτε, ναι, η μητέρα μου με λέει αγράμματο δικηγόρο. Με τους κανονικούς. Ειδικά με τον Άρη, καταλαβαίνετε, έχουμε ακόμα περισσότερα να συζητάμε. Άλλες φορές ορθώς τα συζητάμε. Άλλες φορές θεωρώ ότι θα ήταν προτιμότερο να μιλούσαμε τώρα με ένα ποδοσφαιριστή, με ένα προπονητή, να καθορίζαμε την επόμενη μέρα του Άρη. Αλλά νομίζω ότι καταρχήν ζήτησα να μιλήσουμε γιατί παρακολουθώντας την πορεία σας, που νομίζω ότι όσοι ασχολούνται γνωρίζουν, εγώ πάντα κρίνω έναν άνθρωπο από το γεγονός ότι λέει πριν γίνει κάτι και το κατά πόσο επιβεβαιώνεται αυτό. Και έχω δει ότι σε όλες τις περιπτώσεις, είτε μιλάμε για τον Άρη, είτε μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, είτε γενικότερα την παρουσία σας, η σκέψη σας, αυτά τα οποία σημειώνετε, επιβεβαιώνονται στη συνέχεια από τις πράξεις. Βέβαια, η νομική, το ξέρετε καλύτερα από μένα, είναι μια επιστήμη που, επειδή υπάρχει η κρίση στο τέλος του δικαστή, μπορεί να τα πείτε απόλυτα σωστά εσείς και να βγουν άλλα. Και μετά να λένε τι έλεγε ο νομικός. Άλλα μας έλεγε. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Να έχετε υπόψη ότι τα νομικά είναι μαθηματικά. Είναι μαθηματικά, Είναι μαθηματικά, βέβαια, ναι. Είναι μαθηματικά. Ναι. Βεβαίως, χτίζεις ισχυρισμούς και ακατάρρυπτους, αν μπορείς. Οπότε, μιλάς εκ του ασφαλούς. Ναι. Να το ξεκινήσουμε έτσι λίγο πιο χαλαρά και θα πάμε και στο πιο σοβαρό στη συνέχεια. Πείτε μου όμως τώρα, είναι ένας φίλαδρος του Άρη. Και άκουγε επί ένα χρόνο ότι η ομάδα του έκανε μια καραμπινάτη πλαστογραφία. Και πάει στο ΚΑΣ και δικαιώνεται. Πώς να μην του μπει το σαράκι μέσα, είναι και επίκαιρη η λέξη. Πώς να μην του μπει το σαράκι μέσα ότι εδώ δεν έγιναν σωστά τα πράγματα, στην Ελλάδα εννοώ. Τι μαθηματικά είναι αυτά ακριβώς. Ναι. Εντάξει, εξαρτάται σε ποιο φόρουμ απευθύνεσαι. Ναι. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Ξέρετε, λένε για το Ηνωμένο Βασίλειο ότι είναι μια πολύ καλή αγορά, νομική αγορά. Αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε πολλοί. Και πολλοί, αν θέλετε να το πω, και ολιγάρχες, τα διαζύγια τους τα τακτοποιούν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Mm-hmm. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, ότι είναι μια πολύ καλή αγορά. Εκεί δεν υπάρχει περίπτωση να δεις, παραδείγματος χάρη, δικαιοδοτικό όργανο, να το πω γενικά για να μην πω δικαστήριο, να αληθορίζει. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, εξαρτάται σε ποιο φόρουμ απευθύνεσαι. Στο ΚΑΣ δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνονται τέτοιες καταστάσεις. Στο ΚΑΣ τα πράγματα είναι απλά. Αν έχεις δίκιο θα το βρεις. Έτσι. Τόσο απλά. Το θέμα όμως είναι, αντιλαμβάνεστε, ότι έχει χαθεί η εμπιστοσύνη του κόσμου στα εδώ δικαιοδοτικά όργανα. Ειδικά. Όχι. Όχι. Το έχει χαθεί, πάει στο χρόνο. Πολύ πίσω. Απλά. Είναι χαμένη, να το πούμε. Δηλαδή. Είναι χαμένη, ναι. Χαμένη, έτσι. Απλά για να πάμε και στο. Ναι, να πω κάτι όμως, μια παρένθεση, για να έχουμε έτσι μια ζωντανή. Πώς να το πω. Ότι αυτό το όργανο, για παράδειγμα, που είπατε για το Λάσκοφ ή για το. Συγκεκριμένα τώρα, επειδή θα μιλήσουμε προφανώς για το ζήτημα της αδειοδότησης, αυτό δεν θεωρείται κατά κάποιους δικαιοδοτικό όργανο. Mm-hmm. Έτσι, και κακός όμως. Παρότι προεδρεύει συνταξιούχος δικαστής. Ναι. Και παρά τον νόμο Κοντονή, που λέει ότι σε όλα τα δικαιοδοτικά όργανα θα πρέπει να υπηρετούν τακτικοί δικαστές. Εγώ θα κάνω μια μικρή επισήμανση με το καλημέρα, ότι στις οικονομικές διαφορές του ποδοσφαίρου και στα θέματα διοδοτήσεων ούτε που το σκέφτονται. Ναι, όντως. Και εδώ θέλω να μου πείτε το εξής. Πώς γίνεται, εγώ πραγματικά προσπαθώ να το καταλάβω, γιατί ο Άρης έκανε και μια καταγγελία χθες στην UEFA. Πώς γίνεται ο άνθρωπος που την ίδια στιγμή είναι νομικός σύμβουλος της ΕΠΟ να κρίνει και φακέλους των ομάδων? Δηλαδή, τη μία μέρα να έχει με τον Άρη αντιδικία για το Λάσκοφ, παραδείγματος χάρη, όπως είχαν στο πέρσι, και να ανταλλάσσουν να είναι αντίδικοι οι δύο, και την άλλη μέρα να πηγαίνει στο γραφείο αυτός ο οποίος είναι αντίδικος με αυτόν που την προηγούμενη μέρα ήταν στο δικαστήριο και ο ένας έλεγε τα επιχειρήματα του άλλου και με ένταση και τα δει, και να κρίνει όλη του την επόμενη σεζόν. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν είναι ασυμβίβαστο αυτό? Κατά τη γνώμη μου είναι. Κατά τη γνώμη μου είναι. Και όσοι ασχολούνται με θέματα αδειοδότησης πρέπει να περνάνε από διπλούς και τριπλούς ελέγχους ακεραιότητας. Να μην υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων, δηλαδή συγκοινωνούν τα δοχεία
και πολλά άλλα πράγματα. Mm-hmm. Δεν είναι τόσο απλό να ασχολείσαι με τα ζητήματα της αδειοδότησης στο ποδόσφαιρο, δηλαδή να καθορίζεις στο μέτρο που μπορείς να καθορίσεις, διότι για τον συγκεκριμένο δεν μπορώ να μιλήσω, ούτε θα μιλήσω, αλλά έχει όμως με βάση τον κανονισμό το δικαίωμα να ασκήσει έφεση. Κάτι είναι και αυτό. Λοιπόν, στο βαθμό που καθορίζεις κάποιες εξελίξεις, πρέπει να περνάς από διπλούς και τριπλούς ελέγχους ακεραιότητας και να μην υπάρχουν στο πρόσωπό σου συγκρούσεις συμφερόντων. Επομένως, θεωρώ, συμφωνώ μαζί σας, ότι το πρόσωπο αυτό το οποίο πρέπει να κάνει αυτή τη δουλειά, δεν πρέπει να κάνει άλλη. Ειδικά μέσα στην Ομοσπονδία. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε ότι γίνεται αυτό και μάλιστα έγινε με έναν τρόπο περίεργο φέτος. Αντικαταστάθηκε ο άνθρωπος ο οποίος ήταν επί σειρά ετών ο υπεύθυνος αδειοδότησης, ο εκλεκτός της UEFA, ο κύριος Δημητρίου. Αντικαταστάθηκε και η δευτεροβάθμια επιτροπή. Και όλα αυτά, ξέρετε, έχουν προκαλέσει την ανησυχία στον Άρη. Ενώ ο Άρης αυτή τη στιγμή, επειδή okay, το κλίμα διαμορφώνεται, αλλά αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει άδεια. Δηλαδή, συνήθως εμείς βγάζαμε τους νομικούς και μαλώναμε στα ραδιόφωνα, γιατί κόβονταν ο Άρης. Οπότε λέγαμε, γιατί κόπηκε. Όχι, έχει δίκιο, γιατί τον κόψανε. Εδώ ο Άρης έχει πάρει με 4-1 την αδειοδότηση. Πολύ και παρόλα αυτά το κλίμα είναι σαν να μην την έχει πάρει την αδειοδότηση. Είναι λάθος αυτό. Ο Άρης φυσικά έχει την άδεια και την είχε και πέρυσι. Την έχει, αλλά με μία μικρή επισήμανση, ότι δεν έχει τελεσιδικήσει η απόφαση αυτή του πρωτοβάθμιου αυτού οργάνου της αδειοδότησης που του την χορήγησε. Δεν έχει τελεσιδικήσει. Είναι ένα εκκρεμές ζήτημα, αλλά αυτή τη στιγμή ασφαλώς, αν πει κανείς, αν ερωτηθεί, έχει ή δεν έχει, φυσικά έχει. Γιατί να μην έχει? Επειδή διαφωνεί ο προϊστάμενος της αδειοδότησης. Ναι, διαφωνεί, αλλά για να πάμε, για να καταλάβει και ο κόσμος. Στην ουσία, έτσι, για να το πούμε πάρα πολύ απλά, αφήνω στην άκρη όλο αυτό το γεγονός με το γεγονός ότι είναι απόρριτη η διαδικασία. Και, ναι, και όχι μόνο. Όχι, έχει μεγάλη σημασία αυτό που σας λέω. Για πείτε μου. Πείτε μου. Ήταν απόρριτη. Γιατί τα ξέρουμε όλα πλέον. Ναι, τα ξέρει όλη η Ελλάδα. Το ερώτημα πρώτον είναι πώς τα ξέρει, αφού υπάρχει αυτή η ρήτρα εμπιστευτικότητας. Βγήκε ο Άρης και τα είπε μόνος του? Ήθελε να βγάλει τα μάτια του? Όχι, ο κύριος Μπέος πρώτα έστειλε εξώδικο πριν βγει ακόμα και η απόφαση. Τα ξέρει ο κύριος Μπέος αυτά? Αυτό πρέπει να ρωτήσουμε τον κύριο Μπέο, ο οποίος είπε ότι όχι, τα σύμφωνα. Πρέπει να ρωτήσουμε. Όχι, ποιος είναι υπεύθυνος που έχει διαρροή, δεν είναι ο διευθυντής αδειοδότησης? Κοιτάξτε, διαρροές έχουν γίνει πολλές. Όλοι παριστάνουν τους παρεξηγημένους ότι θα λάβουμε μέτρα και στο τέλος δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Εγώ έχω πολλές περιπτώσεις να σας θυμίσω από το παρελθόν. Μια κραυγαλαία περίπτωση ήταν, τέλος πάντων, σε μια οικονομική διαφορά που απασχόλησε όλη την Ελλάδα. Και ξαφνικά δημοσιεύτηκε σε ένα site το διατακτικό της απόφασης πριν δημοσιευθεί. Εντάξει, το προχωράμε. Το ερώτημα είναι το εξής. Ποιοι λοιπόν, γιατί? Να ξέρετε και κάτι άλλο. Υπάρχει πρόβλεψη στον κανονισμό αδειοδότησης που λέει ότι εάν πράγματι υπάρξει τέτοια διαρροή και ανοίξει ένα τέτοιο ζήτημα στην κοινή γνώμη, τότε η ΕΠΟ δεν δεσμεύεται από την εμπιστευτικότητα και μπορεί να απαντήσει για να αποκαταστήσει την αλήθεια εντός ή εκτός εισαγωγικών. Και εγώ θα βάλω ένα ερώτημα που δεν είμαι δημοσιογράφος και απευθύνομαι σε δημοσιογράφο. Ναι. Γιατί ενώ έχει ξεσπάσει αυτός ο σάλος, η ΕΠΟ δεν έκανε μία ανακοίνωση ή τουλάχιστον δεν την ξέρω εγώ, και γιατί η ΕΠΟ δεν γνωστοποιεί το κείμενο της έφεσης που ασκεί ο προϊστάμενος της αδειοδότησης, ώστε να πληροφορηθεί η κοινή γνώμη, αφού κατέστη γνωστό πια και δεν αμφισβητείται ότι πρόκειται για μία οφειλή σε έναν ποδοσφαιριστή για ένα συγκεκριμένο ποσό. Γιατί δεν απαντάει η ΕΠΟ, αφού δεν δεσμεύεται πια? Σας επαναλαμβάνω, αυτό που λέω δεν το λέω εγώ, το λέει ο κανονισμός αδειοδότησης. Γιατί θα, εκτεθεί ακόμα περισσότερο από το πολύ απλό, κύριε Λαγαρέα, και θα ζητήσω τη νομική σας άποψη. Μισό λεπτό. Ναι. Γιατί να εκτεθεί? Εδώ βγάζουν δελτία τύπου για ψιλοπίδημα. Ύστερα έχουν ένα γραφείο τύπου, δεν ξέρω αν τα βλέπετε. Ναι. Πολύ πληθέστατο. Φυσικά, εντάξει. Ή δεν είναι θέμα αυτό να απαντηθεί στην κοινή γνώμη? Μα εδώ ακόμα δεν έχει. Προσέξτε λίγο. Ενώ έχει γραφτεί ότι έχει κατατεθεί η έφεση του κυρίου Σαρά κτλ. Στην ΕΠΟ δεν έχει ανακοινωθεί αυτό. Δεν υπάρχει πουθενά στην ΕΠΟ. Δεν έχει ανακοινωθεί. Έχει ανακοινωθεί τουλάχιστον στον ενδιαφερόμενο Άρη. Αυτό έγινε το βράδυ της Τετάρτης. Ναι. Έγινε το βράδυ της Τετάρτης. Θέλω να πάμε στην ουσία, γιατί όπως είπατε, το θέμα είναι ο Παλαθουέλος, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
στο όλο θέμα. Εγώ με κάθε επιφύλαξη, γιατί δεν ξέρω την περίπτωση, ούτε ξέρω το φάκελο εκεί τι εξετάζουν. Μιλάμε με ένα δεδομένο υποθετικό, να το πούμε, δεν είναι δεδομένο. Ναι, υποθετικό. Είναι η περίπτωση Παλαθουέλος. Είναι μια οφειλή 58.000 ευρώ, είναι μια οφειλή που ανατρέχει στο παλιό αφημί του Άρη. Σωστά. Και είναι μια οφειλή η οποία κοινοποιήθηκε υπό μορφή δικαστικής απόφασης, διαιτητικής για την ακρίβεια του ΚΑΣ, στα τέλη Ιανουαρίου του 2022. Σωστά, 27 Ιανουαρίου. Πάνω σε αυτή τη βάση λοιπόν να δούμε τι και η διαφορά, και η διαφορά που υπάρχει Άρη Σαράκη είναι η εξής. Ο Άρης λέει ότι εγώ έπρεπε από τη στιγμή που είναι μετά τις 31-12 δεν είχα υποχρέωση να το ρυθμίσω να το πληρώσω. Ενώ ο διευθυντής αδειοδότης και στην αρνητική του εισήγηση, αλλά και τώρα στην έφεση, αυτό το οποίο λέει είναι ότι έπρεπε, γιατί υπάγεσαι στο άρθρο 45 παράγραφος 2 που λέει ότι έπρεπε. Αλήθεια, αυτά λέει. Αυτά λέει. Αυτές. Για πείτε μου, αυτά λέει. Θα τα δω, ήξερα ότι εκεί θα το πάμε. Ναι, 45 άρθρο 2, το οποίο λέει ότι πρέπει να ρυθμίσεις μέχρι 31 Μαρτίου και αυτά που θα σου γνωστοποιηθούν μέχρι 31 Ιανουαρίου. Όμως, έχω μπροστά μου την ανακοίνωση της ΕΠΟ από τις 14/1/22, η οποία είναι μια επικαιροποιημένη ανακοίνωση, αυτό που κάνει κάθε χρόνο σε σχέση με τις διάδοχες ΠΑΕ, όλα αυτή τη, και λέει ότι, σας διαβάζω ακριβώς τι λέει, ειδικότερα το παραπάνω αφορούν μόνο τις περιπτώσεις των ΠΑΕ που υποβιβάστηκαν σε ερασιτεχνική κατηγορία και τέθηκαν σε καθεστώς εκαθάρισης από την αγωνιστική περίοδο 16-17 και εφεξής. Ναι, και το κοινό το λέω. Από την αγωνιστική περίοδο 16-17 και εφ'εξής. Ο Άρης έχει γίνει ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία μετά την περιπέτεια πριν που είχε. Πριν. Πώς γίνεται λοιπόν, και προσέξτε λίγο, με το νομικό. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ακούστε με. Ναι, με το νομικό όμως προσέξτε λίγο. Ο οποίος και τότε ήταν στο νόμο Κοντονή, γιατί ήταν εκεί στο γραφείο, ο κύριος Σαράκης. Και είναι ο άνθρωπος ο οποίος βγάζει ήταν την ανακοίνωση. Στο νόμο Κοντονή, τι εννοείται για τον κύριο Σαράκη. Ότι ήταν, κοντά, ότι ήταν εκεί στο, κοντά στον κύριο Κοντονή νομικά, στο επιτελείο. Δεν νομίζω, γιατί τον γνωρίζω, αλλά δεν νομίζω. Τέλος πάντων. Okay. Δεν αφορά κιόλας. Δεν αυτή η ουσία. Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Είναι όμως αυτός ο οποίος βγάζει στην ουσία την ανακοίνωση αυτή, γιατί είναι ο προϊστάμενος 14/1/22 και γίνεται ενώ βγάζει αυτός ο ίδιος την ανακοίνωση και ξέρει δεν αφορά τον Άρη από άλλο λόγο. Έχει κάνει δηλώσεις ο ίδιος ως νομικός σύμβουλος της ΕΠΟ για τα συγκεκριμένα ζητήματα διαδοχής σε όλα αυτά τα χρόνια και είχε στηρίξει τον Άρη και έλεγε ότι ο Άρης είναι μια περίπτωση ομάδας που δεν εμπεριέχεται σε αυτές τις ομάδες, γιατί είναι πριν. Κοιτάξτε, σε αυτό υπάρχει απάντηση. Ναι. Υπάρχει απάντηση. Η ΕΠΟ ερωτάται πάντα όταν υπάρχει αντιδικία στο ΚΑΣ ή αλλού, στο DRC, αν θεωρεί ότι είναι διάδοχος αυτή η ΠΑΕ της προηγούμενης. Η πάγια απάντηση της ΕΠΟ, και αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, μια μεγάλη συζήτηση, ήταν ότι δεν είναι. Εντάξει, αυτά τα έχει πει η ΕΠΟ, αλλά δεν είναι αυτό. Ναι. Τώρα, το θέμα της αθλητικής διαδοχής είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν είναι το κρίσιμο στην παρούσα περίπτωση. Mm-hmm. Ας το αφήσουμε λιγάκι στην άκρη και θα σας απαντήσω για το άρθρο 45 και το άρθρο 50. Το άρθρο 45 επιγράφεται νέα ΠΑΕ. Mm-hmm. Νέα ΠΑΕ γράφει. Δεν γράφει κάτι για αδειοδότηση. Πρώτον αυτό. Ναι. Το άρθρο το οποίο είναι εφαρμοστέο, και εδώ βάζω την υπογραφή μου φαρδιά πλατιά, είναι το άρθρο 50. Το 50. Είναι αυτό λοιπόν στη βάση του οποίου η πλειοψηφία χορήγησε την άδεια στον Άρη και πολύ καλά έκανε. Η μειοψηφία λοιπόν, αν μου επιβεβαιώνετε αυτά που χθες, τέλος πάντων δεν έχει καμία σημασία, με το άρθρο, βασίζεται στο άρθρο 45, πολύ κακώς βασίζεται εκεί. Και μάλιστα να σας πω ότι η πλειοψηφία είναι οι δικαστές και ο ένας ορκωτός, οι τρεις δικαστές και ο ένας ορκωτός και ο πέμπτος. Δεν είναι. Ο συνταξιούχος και η νομική, συγγνώμη, νομική και λέω δικαστές. Συγγνώμη. Η νομική. Υπάρχει, πρέπει να υπάρχει. Ο πρόεδρος πρέπει να είναι συνταξιούχος δικαστής. Οι νομικοί λοιπόν οι τρεις είπαν ότι είναι με το 50. Ναι, ασφαλώς. Εγώ σας λέω ότι ήταν με το 45. Ναι. Έτσι. Εγώ σας λέω ότι ήταν με το 45. Η ομάδα αυτή έχει πληρώσει 3-3,5 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει αυτή η οφειλή. Συγγνώμη, είναι αυτό παράβαση. Εγώ, πείτε ότι έκανε παράβαση. Όλες που δεν έκανε, αλλά λέω, πείτε ότι έκανε παράβαση. Είναι αυτό μια παράβαση, γιατί το έκανε τέσσερις μέρες, ήρθε τέσσερις μέρες νωρίτερα από την προθεσμία, τη δεύτερη που λέτε. Είναι παράβαση για να του κοπεί η Ευρώπη. Για μένα όχι. Βεβαίως θα απαντήσει κάποιος ότι ξέρετε κάτι, τα κριτήρια στη βάση των οποίων αποφασίζουμε τη χορήγηση της άδειας διακρίνονται σε υποχρεωτικά και προαιρετικά. Mm-hmm.
Το συγκεκριμένο κριτήριο για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ποδοσφαιριστές είναι υποχρεωτικό και μπορεί να πει κάποιος ο οποίος είναι τυπολάτρης, γιατί έτσι θέλει, γιατί έτσι του αρέσει, γιατί δεν ξέρω εγώ τι, ότι ξέρεις κάτι χρωστάει ένα ευρώ. Η τωρινή ΠΑΕ θα συμφωνούσα μαζί σας αν ήταν χρέος στο Μήτρογλου, στον Κουέστα ή στον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Κάτι, της... Ο Άρης αν πάει εκεί δεν τον εξυπηρετεί. Δεν τον εξυπηρετεί, λες αυτό. Σας μιλάω σαν δικηγόρος. Όχι. Γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα άλλο. Το ζήτημα είναι η αδειοδότηση. Κατ' εμέ λοιπόν δεν είναι εφαρμοστέο το άρθρο 45 και είναι εφαρμοστέο το άρθρο 50. Επομένως μιλάμε για ένα πολύ καθαρό πεδίο στο οποίο θα πρέπει να κριθεί αν ο Άρης πληρεί τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια για να πάρει την άδεια. Το άρθρο 50 είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Και λέει λοιπόν ότι πρέπει να έχεις, να αποδεικνύεις ότι έχεις αποπληρώσει όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που είχες μέχρι 31/12 του 2021. Δεν σωστά. Μιλάει για 31 Ιανουαρίου του 2021. Σωστά. Προσέξτε κάτι όμως τι συμβαίνει εδώ. Εδώ υπάρχει μία ασάφεια του κανονισμού. Υπάρχει μία σύγχυση. Εμένα δεν μου κάνει καμία εντύπωση αυτό, γιατί είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο στην ΕΠΟ. Λένε κάποιοι το κάνουν σκοπίμως για να βάζουν παραθυράκια. Εγώ τους απαντάω. Ψάξτε καλύτερα να δείτε αν αυτοί που γράφουν τους κανονισμούς μπορούν να γράφουν κανονισμούς και τι κανονισμούς γράφουν και μετά ψάξτε για τα παραθυράκια. Λοιπόν, όταν υπάρχει μία ασάφεια και ο Άρης δεν μπορεί να καταλάβει, δεν μπορεί να κάνει ερμηνεία, σου λέει τώρα εγώ πού υπάγομαι. Εγώ δεν είμαι νέα ΠΑΕ καταρχάς. Εκεί που λέει το άρθρο 45, ναι. Αυτό είναι ένα άρθρο που εφαρμόζεται εφάπαξ. Όταν γίνεσαι νέα ΠΑΕ, σου λέει για εκείνη τη χρονιά, προκειμένου να αναγγελθούν οι οφειλέτες που λένε με βάση την αθλητική διαδοχή μου χρωστάς λεφτά, ελάτε κύριε μέχρι 31 Ιανουαρίου. Το 31 Ιανουαρίου πρέπει να σας πω είναι αυθαίρετο. Και θα σας πάω λοιπόν σε κάτι που θα σας λύσει μία και έξω όλες τις απορίες. Παρακαλώ. Θα το πω λοιπόν σαν δικηγόρος, παρότι δικηγόροι δεν παρέχουμε και νομικές συμβουλές να το πω δωρεάν. Θα το πω όμως, ναι. Κάπου το έφερε η κουβέντα. Ακούστε κάτι. Ο κανονισμός αδειοδότησης της ΕΠΟ, στο άρθρο 53, λέει ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφισημίας στην ερμηνεία των εκδόσεων του παρόντα κανονισμού στην αγγλική και ελληνική γλώσσα, θα υπερισχύει το κείμενο της αγγλικής γλώσσας. Ξέρετε γιατί το λέει αυτό? Διότι ο κανονισμός αδειοδότησης της ΕΠΟ είναι μετάφραση, και πάντα όχι η καλύτερη, προσέξτε αυτό που σας λέω, γιατί μεταφράζουν με έναν τρόπο λίγο περίεργο, αλλά για να μεταφράσεις από τα αγγλικά στα ελληνικά τέτοια κείμενα, πρέπει να ξέρεις και την ουσία του αθλητικού δικαίου. Εκεί υπάρχουν άλλα ερωτήματα. Ναι. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε? Το άρθρο 50, άμα το δείτε, είναι copy-paste. Ναι. Αυτό που ισχύει στην Ελλάδα, ότι δηλαδή πληρώνεις μέχρι την 21η Μαρτίου, πρέπει να έχεις εξοφλήσει τις οφειλές που γνωρίζεις μέχρι 31 Δεκεμβρίου, το ίδιο ισχύει και στην UEFA. Ακριβώς είναι copy-paste. Ναι. Πάμε στο άρθρο 45 να δούμε τι λέει το αγγλικό κείμενο. Ναι. Τίποτα από αυτά που λέει το ελληνικό. Σοβαρά το μιλάτε. Άρθρο 45 του ελληνικού κειμένου, ναι, είναι ελληνική πατέντα. Και πολύ κακοφτιαγμένη. Είναι κακοστημένη φάρσα. Και θα σας πω γιατί. Πώς προέκυψε? Προέκυψε από τα παρακάλια εδώ και τα λοιπά. Ξέρεις το 50% να μην τα χρωστάω. Ωραία. Τα είπατε αυτά. Τα νομοθέτησαν οι κυβερνήσεις στο άρθρο 111 του αθλητικού νόμου. Καλός ή κακός. Αυτά δεν ισχύουν στην UEFA. Ούτε 50 υπάρχει ούτε εκεί. Είναι αυτό που είναι. Μα γι' αυτό το πληρώνει κιόλας. Λοιπόν, στο θέμα της αδειοδότησης, για να μην ξεφύγουμε, ναι, από το καυτό θέμα του Άρη. Ναι. Και λέει λοιπόν ο προϊστάμενος της αδειοδότησης της ΕΠΟ, για μένα εφαρμοστέο είναι το 45. Και λέω εγώ λοιπόν τώρα, αφού εδώ υπάρχει όχι αμφιβολία, εδώ αντικρούεται μία διάταξη από την άλλη. Και λέει ο Άρης, τελικά παιδιά θα μου πείτε, εγώ νέα ΠΑΕ δεν είμαι, που λέει το 45. Εγώ με μία κανονική ΠΑΕ και από τις καλύτερες στην Ελλάδα που κατέκτησα μέσα στο γήπεδο με την αθλητική μου αξία, αυτό που λέει FIFA και η UEFA, το Sporting Merit, κατέκτησα την τρίτη θέση. Μου λέτε σας παρακαλώ, μάλιστα, στο άρθρο 50 είστε, δεν είστε στο 45, δεν είστε νέα ΠΑΕ εσείς. Εσείς είστε εδώ, δεν θα πάτε μαζί με τους άλλους του πρωταθλήματος. Γιατί να διακρίνω τον Άρη και να του βάλω άλλες ιδιαίτερες προϋποθέσεις και να πρέπει ο Άρης να κοιτάει ανά πάσα ώρα και στιγμή εκεί που περπατάει, μην πέσει σε παγίδα. Λοιπόν, και λέω τα εξής.
Από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η ερμηνευτική, αν θέλετε, σύγχυση, η ερμηνεία πρέπει να γίνει με συγκεκριμένο τρόπο για τους νομικούς. Είναι αυτό που λέμε contra proferentem ερμηνεία. Τη σύγχυση, ποιος την προκάλεσε στον κανονισμό? Η ΕΠΟ. Είναι ποτέ δυνατόν η ερμηνεία που δίνει ο προϊστάμενος της αδειοδότησης να είναι υπέρ της ΕΠΟ και κατά του Άρη? Ποτέ στα νομικά. Στον Άρη πάντα. Είναι αυτό. Κοιτάξτε, δεν θέλω να πω στα πρώτα. Με ρωτήσατε για αυτά. Σας λέω λοιπόν, όταν ερμηνεύει κανείς αυτή τη σύγχυση και την αμφισημία, είναι υποχρεωμένος να πάει στο άρθρο 50. Γιατί σου λέει, όταν υπάρχει αμφιβολία, πρέπει να ερμηνεύσω έτσι τους κανονισμούς προς όφελος του Άρη. Όπως έκανε η Επιτροπή δηλαδή. Ασφαλώς, πολύ σωστά έκανε η Επιτροπή. Επομένως, τι είναι αυτό το ερμηνεύω εις βάρος του Άρη? Δηλαδή, και προσέξτε κάτι. Η υπόθεση αύριο θα φτάσει στο Σώμα Οικονομικού Ελέγχου των Ομάδων, στην UEFA. Mm-hmm. Στο πολύ σοβαρό σώμα. Έτσι, εκεί κρίθηκε και η υπόθεση Red Bull που λέγαμε και με την πολυδιοκτησία, καλή ώρα που ήμουνα και έξερτη στο ΤΑΣ κλπ. Εκεί κρίθηκαν αυτά. Και θα πάνε και θα πούνε, ελάτε να εφαρμόσουμε. Τι εφαρμόζουμε εκεί? Εκεί ξέρετε ποιον κανονισμό εφαρμόζουμε? Ποιον? Το καταστατικό και τους κανόνες και τους κανονισμούς της UEFA. Θα ανοίξουν οι άνθρωποι το άρθρο 50 του κανονισμού τους και θα πούν «The license applicant must prove that as at 31st March to the previous 31 December». Τέλος. Δεν υπάρχει άρθρο πουθενά, 50, λέτε, τα 45 κτλ. Ένα. Ελληνική πατέντα. Μάλιστα. Νομίζω ήσασταν κατατοπιστικότατος. Το θέμα είναι, έτσι για να μας βρίσετε λίγο και με το χρονοδιάγραμμα, μετά την έφεση τώρα προφανώς θα πάμε στην δευτεροβάθμια της... Έχει αργήσει. Έχει αργήσει, λέτε. Πολύ. Πάρα πολύ. Όταν έχεις να αντιμετωπίσεις ένα ζήτημα που είναι τόσο απλό, είναι μία απόφαση του ΚΑΣ. Συνεδριάζεις τώρα και βγάζεις απόφαση σε μία ώρα. Ναι. Μήπως θέλουν να αργούνε. Αλλά όχι, να σας πω δεν, κάτι... δεν μπορώ να πω. Εγώ κοιτάξτε, επειδή ήμουν 7 χρόνια στις οικονομικές διαφορές, και ήμουν εκπρόσωπος των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, ήμουν εκπρόσωπος του ΨΑΠ. Ερχόντουσαν δικηγόροι και τον ΠΑΕ και λέγανε, σας παρακαλώ κύριε Πρόεδρε, αυτά άμα ρωτήσετε θα τα μάθετε. Mm-hmm. Ορίστε σας παρακαλώ εισηγητή τον κύριο Λαγαρία. Ξέρετε γιατί? Υπήρχαν υποθέσεις που εγώ έφερνα εισήγηση το ίδιο απόγευμα. Και να το πω γιατί αυτό πρέπει να συμβαίνει. Διότι όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο πρέπει να γνωρίζουν την ιδιαιτερότητα του αθλήματος. Δεν υπάρχουν αυτά στο ποδόσφαιρο. Ξέρεις αναβολή, έλα σε 6 μήνες, σε 2 μήνες. Το ποδόσφαιρο είναι τώρα. Έτσι είναι όπως το λέτε. Είναι πολύ σημαντικό πάντως αυτό που μας είπατε, ότι στην UEFA δεν υπάρχει άρθρο 45 παρά μόνο 50 και θα ανοίξουν και όχι, θα δίνουν αυτό. 45 προσέξτε. Ναι. Όχι, όχι, πώς δεν υπάρχει. Υπάρχει, ενώ έτσι με τον τρόπο που έχει γραφτεί στην Ελλάδα. Ναι. Όχι, μόνο εδώ έχουν βάλει την ελληνική πατέντα όπως τους βολεύει. Να σας πω, το άρθρο 45 έχει τον τίτλο Written contract with a football company. Μια γραπτή σύμβαση με μια ποδοσφαιρική εταιρεία. Και εδώ λέει άλλα πράγματα. Είναι φοβερό αυτό. Ούτε 50%, ούτε 16-17, ούτε αυτά είναι αστεία πράγματα. Το άρθρο 45. Και γι' αυτό σας λέω, σας διαβάζω το άρθρο 53 του κανονισμού αδειοδότησης της ΕΠΟ. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφισημία στην ερμηνεία των εκδόσεων του παρόντα κανονισμού στην αγγλική και ελληνική γλώσσα, θα υπερισχύει το κείμενο της αγγλικής γλώσσας. Χαρήκαμε για την γνωριμία. Γεια σας. Έτσι ακριβώς. Είναι το άρθρο 50, είναι 31-12. Μην ταλαιπωρείτε τον κόσμο κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν απευθύνομαι σε εσάς, απευθύνομαι στην ΕΠΟ. Αντιληπτό 100%. Πείτε μου κάτι τελευταίο πριν σας αποχαιρετήσουμε και σας ευχαριστήσουμε. Εφόσον πάει στην Εφέσεων και εκδικαστεί, ας πούμε, την Τρίτη. Όχι, μετά... Εφέσεων, στο δευτεροβάθμιο. Δευτεροβάθμιο, σωστά, έχετε δίκιο. Δευτεροβάθμιο, σωστά. Το 2-7 μελές. Ναι. Υπάρχει βέβαια αυτή η αίσθηση ότι θα χάσει εκεί ο Άρης. Ενώ λέτε όλα αυτά που λέτε εσείς, δεν ξέρω γιατί. Προφανώς όλοι αυτοί οι συνάδελφοι που το διαρρέουν. Δεν υπάρχει ούτε μισή πιθανότητα στις 100 να χάσει ο Άρης, αν ευπρεπώς πει 5 πράγματα. Ναι. Ξέρετε το κλίμα που υπάρχει στην Ελλάδα περί ελέγχων, επιτροπών κτλ. Αλλά δεν θέλω να σας βάλω σε δύσκολη θέση. Αφήστε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει, ναι, και θα σας πω το λόγο. Ναι. Με κάλεσε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Με κάλεσε ο ΠΑΟΚ στην περίπτωση της πολυδιοκτησίας μετά από 3 συνεχόμενες ήττες. Άκουσα διάφορα πράγματα. Ξέρεις, εδώ, εκεί, παρά εκεί.
Εγώ ξέρετε τι τους είπα. Την αμοιβή μου, το μεγαλύτερο μέρος, θα τη συμφωνήσω ως μπόνους επιτυχίας. Δεν το πιστεύανε αυτό. Δεν με ενδιαφέρει τι μου λέτε. Για μένα η υπόθεση αυτή στο θεσμικό ζήτημα, το αν δηλαδή η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού μπορούσε να δεσμεύει τα δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου, τους λέω φέρτε μου να σας βάλω τώρα υπογραφή. Ξέρετε τι θα πει δικηγόρος να λέει, σας το κάνω για συμβολικούς λόγους, ότι την αμοιβή μου θα την πάρω μόνο ως μπόνους επιτυχίας. Είναι ένα ρίσκο. Κανένα ρίσκο, κανένα απολύτως. Όπως σας λέω και για τον Άρη, κανένα απολύτως ρίσκο. Είναι μη θέμα. Μάλιστα. Πείτε μου, αν λοιπόν, είναι μόνο ο Παλαθουέλος, έτσι. Ναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο με βάση την αν απόφαση. Αν είναι μόνο ο Παλαθουέλος, αν είναι μόνο μία απόφαση του ΚΑΣ που την έμαθε ο Άρης στα τέλη Ιανουαρίου. Αν είναι μόνο αυτά που διαβάζουμε. Μόνο αυτό είναι, ναι. Δεν το ξέρω. Αν είναι μόνο αυτά, για μένα δεν υπάρχει θέμα κανένα. Ο Άρης παίρνει την άδεια, κρατάει την άδεια που έχει. Παίζει στην Ευρώπη κανονικότατα και τα παιχνίδια, όπως ξεκινήσαμε αυτή την ωραία κουβέντα, πρέπει να γίνονται μόνο μέσα στο γήπεδο. Έτσι. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ούτε ποδοσφαιριστές έπρεπε, εν πάση περιπτώσει, έπρεπε μόνο να σχολιάζεται αυτά που γίνονται μέσα στο γήπεδο. Έτσι. Τίποτε άλλο. Έτσι. Ο κόσμος να βλέπει μπάλα. Έτσι. Πείτε μου μόνο αυτό για να, έτσι να πάρουμε το τι γίνεται στη διαδικασία. Αν παρελπίδα βγάλουν απόφαση ότι το κόβουν την άδεια στον Άρη. Ναι, μετά, σώμα οικονομικού ελέγχου των ομάδων. Ναι, το χρονοδιάγραμμα θέλω να μου πείτε λίγο. Αμέσως. Γίνεται άμεσα. Αν πρέπει να γίνει άμεσα βεβαίως. Διότι εδώ κοιτάξτε υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα εκκρεμήτωμα. Το ίδιο είχε γίνει και με την πολυδιοκτησία. Δηλαδή κάπου έπρεπε να ποιος θα παίξει προκληματικά. Να εδώ είναι πιο στενά όμως, πιο στενά είναι τα περιθώρια. Γιατί αρχές Ιούνιου γίνονται οι κληρώσεις κτλ. Δεν είναι μόνο, κοιτάξτε, γι' αυτό σας λέω ιδιαιτερότητα του ποδοσφαίρου. Αυτά πρέπει να λύνονται τώρα. Ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει να αντιμετωπίσει ένα σωρό προβλήματα και με τις μεταγραφές. Περιμένει την απόφαση εκείνη, την άλλη. Ναι. Πρέπει να φτιάξει το ρόστερ, να δει πώς θα κάνει, τι θα κάνει, πώς θα προετοιμαστεί. Ο προπονητής, εγώ σας πω πολύ απλά, γιατί υπήρξε αθλητής. Ναι. Στο μπάσκετ της εθνική κατηγορία. Ο προπονητής αλλιώς ξεκινάει την προετοιμασία όταν ξέρει ότι έχει πρώτο επίσημο παιχνίδι τον Αύγουστο και αλλιώς όταν το έχει τον Ιούνιο. Μα ο στόχος αυτός είναι, κύριε Λαγαρία, από κάποιους αυτός είναι ο στόχος. Να γίνεται κάθε χρόνο αυτό το πράγμα με τον Άρη. Να έχει κάθε χρόνο προβλήματα. Κάτι. Πρέπει κάποιοι άνθρωποι να σεβαστούν το προϊόν. Έχει δίκιο ο κύριος Μαρινάκης σε ορισμένα πράγματα, σε πολλά από αυτά που είπε. Συμφωνώ, πάρα πολύ ωραία τα λέει. Κάποιοι κάποια στιγμή πρέπει να κοιτάξουν και το προϊόν και να αφήσουν στην άκρη τα παρασκήνια. Εμένα δεν με αφορά. Πολλές φορές μου έχουν προτείνει πράγματα, τα απορρίπτω και χαιρετάω. Δεν ασχολούμαι ούτε με παρασκήνια ούτε με σκοτάδια. Ό,τι θέλουν να πούνε να τα λένε καλή ώρα, όπως τα λέμε εμείς 10 η ώρα το πρωί, 12 το μεσημέρι με ήλιο. Ανοιχτά όλα, εντάξει, και να κοιτάξουν το προϊόν, το ποδόσφαιρο. Τα γήπεδα στην Ελλάδα είναι άδεια. Ο κόσμος το συχαίνεται αυτό το προϊόν, δεν θέλει να το βλέπει και μετά αναρωτιούνται τι έφταξε και τι φταίει για τη βία και πού πήγε ο Άλκης το παιδί, κρίμα το παιδί. Λυπάμαι για αυτά που γίνανε και λένε τι έφταξε. Όταν, μα τα έλεγε και ξέρετε η συγκριτική έκθεση του Κοντονή για τα ζητήματα εκεί με τους τακτικούς δικαστές και έλεγε κοιτάξτε να δείτε, όταν έχουμε πειθαρχικά όργανα στην ΕΠΟ, τα οποία μας έχουν πετάξει τα μάτια έξω με αυτά που λένε, είναι δυνατόν να μην βλέπετε ότι αυτό προκαλεί βία? Αυτό τώρα στη Θεσσαλονίκη τι γίνεται? Διαβάζω δύο πράγματα. Ετοιμάζει το κόσμος να αντιδράσει, να κάνει. Μα σου λέει. Έτσι είναι. Και αυτό θα γίνει. Δεν το εγκρίνω. Δεν το εγκρίνω, αλλά μπορείς να σταματήσεις τον κόσμο. Μα όταν ακούει και όλα αυτά τα πράγματα, δεν είναι. Να σας πω κάτι. Δεν είναι ότι θα βγει ο κόσμος για την ομάδα και μόνο ή με οπαδικά γυαλιά. Βλέπει ότι η ομάδα του αδικείται κατάφορα. Αυτό βλέπει ο κόσμος. Και ετοιμάζεται να βγει στους δρόμους. Και θα βγει στους δρόμους. Κατάφορα. Εντάξει, όλοι έτσι πιστεύουμε και όλοι ότι μας αδικούν, εν πάση περιπτώσει. Αλλά εγώ σας λέω στην προκειμένη. Μα εγώ ακούγοντας εσάς, κατάλαβα ότι αδικείται κατάφορα. Ότι δημιουργείται μια κατάσταση χωρίς να πρέπει. Μα δεν έχει αδικηθεί ο Άρης. Ακόμα, ναι, έχετε δίκιο. Σωστό. Επειδή έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Δεν πάει να ασκήσει έφεση και τι έγινε. Να ασκήσει όσες θέλει. Τώρα θα μου πείτε, αν ήσουν εσύ κύριε Λαγαρία, προϊστάμενο στη διεύθυνση αδειοδότησης, θα ασκούσες? Όχι. Για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί δεν θα είχα μειοψηφίσει. Δεν θα είχα αντίθετη άποψη. Θα έλεγα πολύ σωστά κύριοι, αφού υπερισχύει το αγγλικό κείμενο, με το άρθρο 50, τελειώσαμε. Οι άνθρωποι μέχρι 31-12 του, αν δεν έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές και αν όλα τα άλλα τα κριτήρια τα πληρούν, δεν έχω λόγο να διαφωνήσω. Το πρώτο. Και το δεύτερο, όταν βρίσκομαι σε ένα όργανο που χορηγεί άδειες για την UEFA, που υποτίθεται, προσέξτε,
υποτίθεται ότι είναι της εμπιστοσύνης της ΕΠΟ, αφού αυτοί επέλεξαν τα πρόσωπα και αφού τόσο πολύ τους εμπιστεύεστε και ότι είναι τόσο πολύ ακέραιοι και τόσο πολύ γνώστες, ποιος ο λόγος να αμφισβητήσετε τις τέσσερις ψήφους της πλειοψηφίας? Έτσι είναι όπως το λέτε. Έτσι, ναι, βλέπετε, για... λοιπόν, έτσι είναι όπως το λέτε. Γι' αυτό λέω να κοιτάξουν το προϊόν, να κοιτάξουν να πατάξουν τα φαινόμενα διαφθοράς, βίας και νοθείας, τα οποία όχι μόνο τα ανέχονται, να μην πω ότι τα συγκαλύπτουν κιόλας. Έτσι είναι. Εντάξει, και να αφήσουν αυτά τα κολπάκια, διότι, να σας πω κάτι, ωραία, μέχρι κάποια περίοδο όλοι την ξέραμε την παράγκα 20 χρόνια στην Ελλάδα. Mm-hmm. Τώρα έχουν χτίσει καινούρια. Δεν είναι δυνατόν να περπατάει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη, στο Champions League, να θέλει να βγει ο Παναθηναϊκός, να θέλει ο Άρης να πάρει οξυγόνο και σε κάθε βήμα που κάνουν να κοιτάνε κάτω που πατάνε. Σου λέει, σε κινούμενη άμμο είμαι. Από πού θα μου έρθει τώρα? Δεν γίνεται έτσι. Συγγνώμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσταν κατατοπιστικότατος. Ήσταν κατατοπιστικότατος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.